Μάρκος Στρούλης, καθηγητής τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και καθηγητής της Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Τρούλη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα κύριε Μαγολίτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ένασμα για τη συζήτησή μας μου το έδωσε ένα άρθρο που δημοσιεύσατε πρόσφατα στη Huffington, κάνοντας παρέμβαση και είχε και μια δόση ειρωνίας για την αδράνεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, που σε αυτή την ίστατη ώρα, που ο αναθεωρητισμός ας πούμε, της Τουρκίας έχει φτάσει σε ένα πολύ ακραίο και επικίνδυνο σημείο, δεν ενεργοποιείται. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα παλιό σύνθημα, ένα σύνθημα προηγούμενων δεκαετιών που έχετε βάλει, που λέει τι τα θέλουν τα Αβέροφ, τι τα θέλουν τα Κιλκής, να τα κάνουμε χωράφια, να οργώσουμε τη γη, δηλαδή βούτυρο ή κανόνια. Υπενήσεστε ότι καλά τα προγράμματα τα εξοπλιστικά και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με Μπελαρά και με τα Ραφάλ, αλλά πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα και της Τουρκίας, όπως γράφετε στο άρθρο σας, και των προηγουμένων χωρών που ενώ βλέπουν τον κίνδυνο ανεβάζουν πούμε, την ένταση της ανάπτυξης στις αμυντικές βιομηχανίες. Πείτε μας δύο λόγια. Προφανώς αυτό το άσμα το αντάρτικο που είπατε είχε ειρωνική διάθεση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ζήτημα της ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας σχετίζεται άμεσα με τη συνολικότερη θέαση της στρατηγικής που έχουμε εδώ στη χώρα. Ξεκινά από την εν γέννη απουσία στρατηγικής υπό την έννοια του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, του μακροπρόθεσμου ορισμού των σκοπών της χώρας μας και των μέσων που διαθέτουμε για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς. Και ένα από αυτά τα μέσα που καλούμαστε, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους, είναι φυσικά η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Στην Ελλάδα δυστυχώς διαπιστώνουμε εδώ και περίπου 2 με 3 δεκαετίες μια πλήρη απουσία σχεδιασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι σχετικά πρόσφατο η απώλεια του δικαιώματος αποκλειστικής κατασκευής απαρτίων του F-16 ακριβώς επειδή αποτύχαμε να είμαστε συνεπείς με τις παραδόσεις, έγκαιρες παραδόσεις. Ενώ στον αντίποδα βλέπουμε μια σειρά προηγμένων χωρών να αναπτύσσουν τις αμυντικές βιομηχανίες τους, ακριβώς επειδή αυτό σχετίζεται και με την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών, σχετίζεται και με την ισχυροποίηση σε επίπεδο στρατιωτικών συντελεστών ισχύως, αλλά ακόμα και να προσθέσω ακόμα μια διάσταση, μια κοινωνική διάσταση, ακόμα και με την καταπολέμηση ζητημάτων όπως το brain drain, όπου άνθρωποι που μπορούν να συμβάλλουν στην καινοτομία, στην έρευνα στη χώρα μας, θα μπορούσαν να μείνουν εντός συνόρων. Στον αντίποδα, σε περιπτώσεις όπως η Τουρκία, βλέπουμε την πλήρη ανάπτυξη τέτοιων εταιριών. Μάθαμε, ακούσαμε, πληροφορηθήκαμε πρόσφατα για το Κιζίλ Ελμάτο, το νέο drone της Τουρκίας, που κατασκευάστηκε στην Τουρκία. Έχουμε φυσικά τα Bayraktar, τα περίφημα, που επιχειρούν στην Ουκρανία, έχουν επιχειρήσει και στο Αρτσάχ το 2020, στην Αρμενία. Και φυσικά όλα αυτά δεν έχουν προκύψει εν κενό, δεν έχουν προκύψει ξαφνικά, αυτό προσπαθώ να πω. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν τότε διαβάζουμε στο περίφημο βιβλίο για την τουρκική ιστορία του Φίλιπ Ρόμπινς, τρέχανε 19 προγράμματα εξοπλιστικά στην Τουρκία. Από αυτά τα 19, τα 15 ήταν προγράμματα της παραγωγής. Δηλαδή, πάντα η Τουρκία επεδίωκε να έχει μερίδιο στην τεχνογνωσία, στο κομμάτι το κατασκευαστικό, προκειμένου να μπορεί να αυτονομηθεί σε βάθος χρόνου. Έτσι, έχει καταστεί πλέον 14η παγκοσμίως στις εξαγωγές αμυντικού υλικού, που σημαίνει ότι έχει σημειώσει
μια άνοδο 1000% σε σχέση με πριν 20 χρόνια όσον αφορά τον όγκο σε αξία των εξαγωγών. Αυτό σημαίνει και συνδέεται άμεσα και με μια αντίστοιχη αύξηση επενδύσεων στο κομμάτι του R&D, δηλαδή της έρευνας και της ανάπτυξης, κατά 34 φορές σε σχέση με το 2002. 40% των κονδυλίων της αεροπορικής βιομηχανίας χαρακτηριστικά προορίζονται για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Οπότε βλέπουμε ένα συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο δεν είναι ουρανοκατέβατο, εκπορεύεται συντεταγμένα μέσα από ισχυρή βούληση, αν θέλετε, της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και με ένα θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε, εκπόνησης στρατηγικής, το οποίο συνδέεται και με μια άλλη διάσταση, την οποία θα ήθελα να προσθέσω, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο εδώ στη χώρα μας απουσιάζει, παρότι αποτελεί μια πάγια υπόσχεση της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν αυτή γίνεται η κυβέρνηση, κάπου το ξεχνάει. Δηλαδή, όταν λέμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, στην ουσία μιλάμε για μια θεσμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων, για μια θεσμική συγκρότηση η οποία να γνωμοδοτεί προφανώς, δεν θα λαμβάνει αποφάσεις, δημοκρατία έχουμε, κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά θα γνωμοδοτεί και γνωμοδοτώντας και δημοσιοποιώντας τη γνώμη της, προφανώς θα δεσμεύει και θα δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας σε αυτό το σύστημα λήψης αποφάσεων. Με άλλα λόγια, με απλούστερα λόγια, ο εκάστοτε υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας ή ο πρωθυπουργός θα πρέπει να λογοδοτεί στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για την όποια απόφασή του, ακριβώς επειδή ή σε περίπτωση που υπάρχει μια αντίθετη γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Σε αυτή τη θεσμική συγκρότηση νομίζω ότι είναι αυτή. Αυτό πάντως, κύριε Τρούλη, που λέτε, αν κάποιος δει έτσι διάσπαρτα τις απόψεις πολλών αναλυτών, καθηγητών, διεθνολόγων, ανθρώπων που ασχολούνται με την γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, θα δει πολύ σοβαρές και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις σε όλα τα πάνελ, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που οι γεωπολιτικοί αναλυτές είναι ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία οι οικονομολόγοι στα πάνελ. Αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, λέτε, να γίνει πιο συγκροτημένα και όλες αυτές οι απόψεις να έχουν και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ήθελα να πω κάτι όμως στο κομμάτι το προηγούμενο που συζητούσαμε. Έτσι κι αλλιώς στα οικονομικά στοιχεία στο ΑΕΠ της Τουρκίας, ας πούμε, συμμετέχει με μεγάλο βαθμό η αμυντική βιομηχανία. Όποιος όμως στην Ελλάδα αποτολμούσε να μιλήσει για εξοπλιστικά, γινόταν συνώνυμο της διαφθοράς, αφού ο πρώτος βίος της χώρας ήταν πολύ βρώμικος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο άρθρο σας κάνετε λόγο στο κείμενό σας για την ανάγκη δημιουργίας γνωμοδότησης ανεξάρτητων και υπερκομματικών θεσμών που θα μπορεί να μπαίνει στις σωστές επιλογές και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ο πολίτης να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα. Τι εννοείται από στερωμένους, ας πούμε, ανεξάρτητους θεσμούς? Ακριβώς αυτό που προσπάθησα να εξειδικεύσω νωρίτερα, δηλαδή με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Θεσμοί, δηλαδή, οι οποίοι θα συγκροτούνται, θα έχουν καταρχάς μια διάρκεια ζωής. Λέτε, δηλαδή, ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να δίνει, ας πούμε, τον τόνο και στο θέμα των εξοπλιστικών, γιατί καταλάβασαν. Κοιτάξτε, το κομμάτι της ασφάλειας αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές των δημόσιων πολιτικών. Τολμώ να πω ότι αγγίζει ακόμα και το αν υπάρχει ένα ιατρείο στο τάδε ακριτικό νησί του Αιγαίου. Όλα αυτά είναι ζητήματα ασφάλειας, γιατί αγγίζει, αν θέλετε, συνεκδοχικά και την παραμονή των κατοίκων σε αυτό το νησί. Οπότε η ασφάλεια είναι ένα ζητούμενο το οποίο διαπερνά οριζόντια τις δημόσιες πολιτικές. Αυτή λοιπόν, αυτή η γνωμοδότηση επί ζητημάτων ασφαλείας, όταν λέω ότι πρέπει να είναι αποστηρωμένη, πρέπει να είναι υπερκομματική, πρέπει να είναι
αν θέλετε, να γίνεται μια σοβαρή βάση. Πολύ συχνά φιλοξενείτε και στις εκπομπές σας τον κύριο Γιαργκόβα, που ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Συχνά παραθέτω αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας θεσμός ο οποίος προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτονομημένος και να γνωμοδοτεί επιζητημάτων εθνικής οικονομίας. Αντιστοίχως, σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας πρέπει να έχουμε έναν θεσμό ο οποίος να συγκροτείται και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρηματίσει σε θέσεις ευθύνης και από απόστρατους οι οποίοι να έχουν μια γνώση φυσικά και μια εμπειρία πάνω στα ζητήματα και από καθηγητές του χώρου και των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής αλλά και άλλων αντικειμένων οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμυστή προφανώς για να μην, είμαστε, να μην έχουμε αυτό το, να μην πάμε σε άλλα μονοπάτια πέρα από τη θητεία μιας κυβέρνησης. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα λειτουργούν θεσμικά και θα τους αγγίζουν οι μεταβολές σε επίπεδο εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είναι ζητούμενο, αν θέλετε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αυτή τη στιγμή έχει Γκάμπια, έχουν χώρες από τις πιο προηγμένες μέχρι τις πιο υπανάρτητες. Πόσο μάλλον μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται υπό καθεστώς απειλής και η οποία τώρα τρέχει τελευταία στιγμή και σωστά δεν ασκώ κριτική αυτή τη στιγμή στους εξοπλισμούς που γίνονται. Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήθελα να ρωτήσω αυτό, ότι μετά από τόσα χρόνια που τα είχαμε αφήσει και υπήρχε ένα τέτοιο κενό, δεν ξέρω πόσες επιλογές υπήρχαν, ας πούμε, για να μπορέσει να καλύψει το κενό και να δημιουργηθεί μια ισορροπία ισχύως. Σύμφωνοι, αλλά γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, ωραία, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πήγαμε σε αυτή τη λύση ανάγκης τώρα, η οποία ήταν, ξαναλέω, στην σωστή κατεύθυνση με τα Ραφάλ, με την Μπελαρά κλπ. Τώρα, παρακάτω, θα κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα έτσι ώστε σε 20, σε 10, 20, 30 χρόνια που θα χρειαστεί κάποια νέα αναβάθμιση ή οτιδήποτε, να είμαστε με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Δαμαβολίτη. Στο παράδειγμα το Ραφάλ, για παράδειγμα. Χρειαστήκαμε τελικά, θα παραλάβουμε συνολικά 24 Ραφάλ. Αυτό ήρθε μέσα από δύο ξεχωριστές συμφωνίες. Η πρώτη συμφωνία μιλούσε για 18 αεροσκάφη και υπήρξε μια δεύτερη συμφωνία για άλλα 6. Ακούω ανθρώπους που είναι έτσι, πιο σχετικούς, αν θέλετε, με τέτοιες τεχνικές διαπραγματεύσεων, ότι αν είχαμε θέσει ένα ζήτημα εξ αρχής για 24 Ραφάλ, θα είχαμε πετύχει μια καλύτερη συμφωνία και οικονομικά και οτιδήποτε. Όσο πιο μεγάλη είναι η παραγγελία που θέλουμε να κάνουμε, τόσο καλύτερους όρους επιτυγχάνουμε. Τελικά πήγαμε σε δύο σπαστές συμφωνίες για λόγους που πολλά ακούγονται, όχι κάτι υποπτό, αλλά ακούγονται όσον αφορά έτσι τον προγραμματισμό μας. Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν είχαμε ένα στρατηγικό πλάνο που να λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε το 2022. Χρειαζόμαστε αεροσκάφη 4,5, όπως λέγεται εντός πολλών εισαγωγικών, γενιάς, 4x5. Με όπλα πάνω τα οποία να μπορούν να επιτυγχάνουν στρατηγικούς στόχους σε κάποια εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά κλπ. Τι επιλογές έχουμε, πόσα χρειαζόμαστε να πάμε σε αυτή την επιλογή. Αντί να κάνουμε αυτό συγκροτημένα, με αρχή, μέση και τέλος, πήγαμε απευθείας και κάναμε... Είπαμε θέλουμε 18, μετά από λίγους μήνες θυμηθήκαμε ότι θέλουμε άλλα 6. Λέω αυτό το παράδειγμα, δεν είμαι κατά της συμφωνίας, το πνεύμα μου θέλω να καταλάβω. Παρουσιάζεται τα κοινά. Αυτό πάντως πλέον είναι βασικός εμπορικός έτσι. Κανόνας για μια συμφωνία, ότι αν έτσι. Πάρεις περισσότερα επιτυχάνεις, ας πούμε, καλύτερη τιμή και σαν μπαϊκάλικο να πας, αυτό είναι μέσα στα βασικά της διαπραγμάτευσης. Κύριε Τρουλή, πάντως στο... Απλά ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά το βασικό είναι να υπάρχει βούληση και να μην υπάρχει, να υπάρχει σχεδιασμός και όχι υπονόμευση. Γιατί όλα αυτά είναι εθνικοί στόχοι που δεν μπορούν να επιτευχθούν από μια κυβέρνηση, από μια πεφωτισμένη κυβέρνηση, από ένα πεφωτισμένο πρωθυπουργό. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση διακομματική. Να κατεβάσουμε όλους τους τόνους και να καταλάβουμε ότι σε τέτοια ζητήματα εθνικής ασφαλείας πρέπει να συνεννοηθούμε. Και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε το 2022, όπου ο ηρωισμός καλός είναι,
αλλά και η καινοτομία, η έρευνα και τα όπλα έτσι αιχμής φέρουν κάποια πλεονεκτήματα στο πεδίο και από άψη καταστροφικής ισχύως, και από άψη δυνατότητας απόκρυψης και από άψη χαμηλού κόστους. Γιατί ευευρύνοντας την εγχώρια παραγωγή μας, πετυχαίνουμε χαμηλότερα κόστη σε αυτή την παραγωγή και χαμηλότερη εξάρτηση έξωθεν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαθέτει το TÜBİTAK, το Συμβούλιο Επιστημονικής, όπως θα το μεταφράζαμε, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, το οποίο διασυνδέει με άμεσο τρόπο την κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία, με τα πανεπιστήμια, την έρευνα και τη βιομηχανία. Εμείς τέτοιους φορείς, οι οποίοι να κάνουν αυτή τη δουλειά με άξονα το εθνικό συμφέρον, την εθνική οικονομία και την θέση, την γεωπολιτική θέση της χώρας, έχουμε, θέλουμε να αναπτύξουμε έστω και τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί για να αναπτυχθούν, ξαναλέω, χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση και μια και όχι μια να αναγιγνώσκονται αυτά τα ζητήματα ως πεδίο αντιπαράθεσης και ως ευκαιρία μικροκομματικών τακτικισμών. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Ναι, δυστυχώς η ασυνέχεια, κύριε Τρούλη, και η κοντή μνήμη για πολλά πράγματα, το να μην μαθαίνουμε μέσα από τα σφάλματά μας, είναι χαρακτηριστικά που τα έχουμε. Πάντως, για την ανεξάρτητη αρχή, ας πούμε, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, έχετε απόλυτο δίκιο, και το παράδειγμα του κυρίου Λιαρκόβα, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και έχει φανεί και η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε αυτό το θεσμό, φαίνεται, γιατί και φαίνεται το λέω για τους ακροατές μας, γιατί και επειδή ήταν στην αλλαγή των κυβερνήσεων από την κυβέρνηση ας πούμε, της Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος έλεγε τα ίδια πράγματα και επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ελέγχοντας και τους δύο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ανταυτόμως εμείς, αντί για να έχουμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχουμε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας που κατά καιρούς μας εκπλήσει με τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό είναι, με τις δηλώσεις του. Να περάσουμε. Ένα πρωθυπουργό είναι, με αυτή την κυβέρνηση έχει οριστεί. Ναι. Και μας έχει εκπλήξει. Πολλές φορές. Νομίζω ότι υπήρχε πιο μπροστά, απλά δεν ακούγαμε καθόλου δηλώσεις και τέτοια. Κύριε Τούλη, επειδή ειδικεύεστε στα θέματα Τουρκίας, ήθελα να πάμε σε όσο χρόνο μας απομένει. Στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης για θέματα έρευνα και διάσωσης, βλέπουμε ότι κάθε φορά που η Τουρκία προχωρά σε ένα βήμα υπάρχει και μια απάντηση. Το ζητούμενο είναι αυτές οι συμφωνίες, γιατί και με την Αίγυπτο υπέγραψε παρόμοιες συμφωνίες, πόσο επηρεάζουν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Είναι επαληθεύεται και πραγματολογικά αλλά και θεωρητικά, το ξεγνωρίζουμε αυτό, ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν αθεωρητικό γείτονα, οφείλεις να κινητοποιήσεις όλους τους συντελεστές ισχύω σου, και ένας βασικός συντελεστής ισχύω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι συμμαχίες. Αυτές οι συμμαχίες πρέπει να δομούνται πάνω σε μια συναντήληψη απειλής, δηλαδή μια βαθιά πεποίθηση για το ποιος είναι το πρόβλημα στην περιοχή μεταξύ των συμμάχων, να υπάρχει μια κοινή αντίληψη και μια σύγκληση συμφερόντων μεταξύ αυτών των δύο. Τέτοια βήματα, όπως το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Αιγύπτου για την έρευνα και διάσωση, είναι ουσιαστικά ένα βήμα, αν θέλετε, προς την ενίσχυση αυτής της σύγκλησης και της, αν θέλετε, της σύνδεσης των συμφερόντων Ελλάδας και Αιγύπτου προς υπεράσπιση των εθνικών δικαίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αίγυπτος με την παρούσα κατάσταση, με τον Αλ-Σίσι στην εξουσία, είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει κανένα πεδίο συνεννόησης, αν θέλετε, με τη μουσουλμανική αδερφότητα, κάθε άλλο. Και η μουσουλμανική αδερφότητα, ας μην ξεχνάμε, ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρυό της Τουρκίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο να αποτελεί. Ένας παράγοντας, αν θέλετε, ένας διάβλος για να εξυπηρετήσει τα νεοθωμανικά της σχέδια. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο,
Η συνεννόηση Τουρκίας και Αιγύπτου είναι, έτσι, έχει πάρα πολλά εμπόδια, είναι εξαιρετικά προβληματική. Οπότε και για εμάς αντιστοίχως είναι μια χρυσή ευκαιρία να ενισχύσουμε τη διμερή μας σχέση. Το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο είναι πατάει πάνω σε σταθερές βάσεις και είναι μια συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης στην Τρίπολη, όχι της Λιβύης, γιατί δεν έχει επικυρωθεί από το Λιβυκό Κοινοβούλιο, οπότε είναι ανυπόστατο ουσιαστικά σύμφωνο. Ουσιαστικά θα ακυρωθεί εν της πράγμαση μέσα από μια τέτοια πρόσδεση των ελληνικών συμφερόντων με τα Αιγυπτιακά. Μια θεσμική διάσταση σε αυτήν την διασύνδεση των συμφερόντων είναι και αυτή η συμφωνία, οπότε είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα παραμένει όμως, θυμάμαι πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κατά την επαύριο της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, είχε ερωτηθεί τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, σε μια συνέντευξη, τι θα γίνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, και είχε απαντήσει όλα στην ώρα τους. Εγώ συνεχίζω και επιμένω ότι πότε θα έρθει αυτή η ώρα. Δηλαδή, η συμφωνία και με την Κύπρο, η οποία είναι ένα ζήτημα λίγων ωρών, δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σύμβου, και τα δύο μέρη, τα δύο κράτη, τα δύο ελληνικά κράτη, είναι και τα δύο συμμορφώνται απολύτως με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Μια τέτοια συμφωνία θα προστίθετο σε αυτές τις συμφωνίες που δημιουργούν ένα πλέγμα θεσμικό, δικαιϊκό, υπεράσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Και έτσι θα ήθελα να το προσθέσω και αυτό σαν ζήτημα. Και επειδή υπάρχει και ζώνη επαφής της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Σε αυτό πάμε για να κλείσουμε αυτό. Ήθελα να μας πείτε, η υλοποίηση του Interconnector Eurasia του καλωδίου που θα ενώνει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Χιλάνα και εν συνεχεία την Ευρώπη, και θα τροφοδοτεί με ρεύμα που θα παράγεται από καύση φυσικού αερίου και πατάει ακριβώς πάνω στον EastMed, είναι μια προδιάθεση για το ότι θα γίνει. Σίγουρα, και ξέρετε, τέτοιες συμφωνίες... Γιατί περνάει μέσα από τη ζώνη επαφής των ΑΟΣ, ας πούμε, Κύπρου και Ελλάδας. Ναι, μα τέτοια βήματα ουσιαστικά προϋποθέτουν, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά προϋποθέτουν μια τέτοια, αν θέλετε, κατοχύρωση σε επίπεδο, και θεσμική κατοχύρωση. Αλλά ξέρετε, κύριε Δαμαπολίτη, αυτό που βασικά απαιτείται είναι η βούληση της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλει, αν θέλετε, το διεθνές δίκαιο. Να επιβάλλει τη συμμόρφωση των παραγόντων της περιοχής στο διεθνές δίκαιο. Αυτό που λέμε πολύ συχνά, επαναλαμβάνουμε και σωστά, ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, πρέπει να το επαληθεύει η ίδια η Ελλάδα μέσα από τη στρατηγική συμπεριφορά της. Όταν μάλλον γίνεται μια συμφωνία για τον EastMed το 2020. Στη συνέχεια έχουμε μια αποδόμηση και μια ουσιαστικά παγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της δήλωσης της κυρίας Νούλαντ το Νοέμβριο του 2021. Ένα μήνα μετά την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία, που σημαίνει ότι δεν είχε τεθεί καν αυτό το ζήτημα επιτάπητος. Θέλω να πω με αυτά ότι και τώρα μπαίνει ξανά. Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται να βρει πρόσβαση και στο φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και να διασυνδεθεί με τη Μέση Ανατολή, με το Euro-Asia Interconnector που λέτε, προκειμένου να βρει ερίσματα στην περιοχή. Όλα αυτά και όλες αυτές οι μεταλλαγές μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών δείχνουν ότι
μια χώρα που άγεται και φέρεται. Χωρίς ένα στρατηγικό πλάνο επιβολής της δικής της ατζέντα, της δικής της, των δικών της στρατηγικών σκοπών και των δικών της, αν θέλετε, προτεραιοτήτων στο κομμάτι του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Αυτό, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να το πω, ότι είναι σφάλμα, ότι είναι σφάλμα το οποίο διασυνδέεται και με όσα είπαμε νωρίτερα και το οποίο δεν θα μας βγάλει στο τέλος πουθενά. Γιατί, ξέρετε, η βασική αρχή στις διεθνείς σχέσεις, η αρχή της αυτοβοήθειας, προϋποθέτει τη διαρκή μέρημνα ενός στρατηγικού δρόντα να ελαχιστοποιεί τις έξωθεν ανεξαρτήσεις του και να προσπαθεί με δικές του δυνάμεις να επιτυγχάνει να επιβάλλει τη δική του ατζέντα, που η ατζέντα είναι προφανώς η εξυπηρέτηση των εθνικών του συμφέροντων. Κύριε Δρούλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.